Ευχαριστώ κύριε Βαρθολομέ, αξιότιμη Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης κύριε Γιώργο Γιοργαντά, έντιμη κυβερνητική πρόσωπη της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριε Μάρια Μπελεκάνε, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε Κιλκής, αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε Λύσης, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκής, αξιότιμη κύριε Αντιπεριφερειάρχη Κιλκής, κύριε Αντιδήμαρχη, Δημοτική Σύμβουλη από το Δήμο Κιλκής και από το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Ακρίτας και κοινοτάρχες από την ευρύτερη περιοχή, κύριε Ταξίαρχε της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Πόντος, εκπρόσωποι Κυπριακών Σωματείων της Βορείου Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων, της Ένωσης Κυπρίων Βορείου Ελλάδος, της Κυπριακής Εστίας, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής μας, από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Νομού Κιλκής και την Εθνική Ένωση Αγωνιστών, αστυνομικέ υποδιευθυντά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκής. Αποτελεί ίσως από τις κορυφαίες εκδηλώσεις αναγνώρισης του έργου της αυτοδιοίκησης η σημερινή μας εκδήλωση, προσωπικοποιημένου στη θέληση και στην αποφασιστικότητα ενός αιρετού εκφραστή του, ο οποίος θέλησε και πέτυχε να ανοίξει διάβλους επικοινωνίας μεταξύ δύο περιοχών, μεταγγίζοντας αυτές την αγάπη και το σεβασμό για την πατρίδα και τους ήρωές της. Αναφέρομαι στον πρώην Δήμαρχο Λύσης, τον κύριο Ανδρέα Τοφιά, χάρη στον οποίο χρωστάμε τη γνωριμία μας με τον Γρηγόρη Αυξεντίου, την ηρωική μορφή της σύγχρονης κυπριακής αλλά και ελληνικής ιστορίας και την αδελφοποίηση του Δήμου Λύσης με τον πρώην Δήμο Δοϊράνης. Η αδελφοποίηση των δύο Δήμων που στη συνέχεια εξελίχθηκε οργανικά στην αδελφοποίηση των Δήμων Λύσης και Κιλκής έχει βαθιές ρίζες, όπως αποδεικνύει και το πλήρωμα του χρόνου και η ισχυρή επίδραση στις σχέσεις των δύο Δήμων και των πολιτών τους. Η άβρα του Γρηγόρη Αυξεντίου από το στρατιωτικό φυλάκιο του Ακρίτα, το οποίο σήμερα έχει εξελιχθεί σε ιστορικό μουσείο φυλάκιο Γρηγόρης Αυξεντίου, μέχρι το μαρτυρικό του καταφύγιο στη σπηλιά του Μαχαιρά, τυλίγει τις περιοχές μας με αισθήματα σεβασμού και θαυμασμού για τον κοινό μας ήρωα. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν αναλάμβανε πρωτοβουλία σύνδεσης της ιστορίας με το πρωτογενές της υλικό ο πρώην Δήμαρχος Λύσης. Ο Δήμος Κιλκής, αναγνωρίζοντας το έργο του πρώην Δημάρχου Λύσης στην έναρξη και ολοκλήρωση της αδελφοποίησης των Δήμων Λύσης Κύπρου με τον πρώην Δήμο Δοϊράνης, αλλά και τη σημαντική πρωτοβουλία που ανέπτυξε για την διαμόρφωση του Ιστορικού Μουσείου Φυλακίου Γρηγόρης Αυξεντίου, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκής, ανακήρυξε τον κύριο Ανδρέα Τοφιά σε επίτιμο Δημότη του Δήμου Κιλκής. Ποια είναι η ταυτότητα του τιμόμενου προσώπου μας συνοπτικά? Ο Ανδρέας Τοφιάς γεννήθηκε στη Λύση το 1929, μετά το Δημοτικό Σχολείο εργάστηκε ως οικοδόμος, επάγγελμα που ακολούθησε μετικώντας σε νεανική ηλικία στη Λευκοσία. Εντάχθηκε από τους πρώτους στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ, ιδρύοντας την πρώτη ομάδα στη Λύση με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα, μέχρι και τη σύλληψή του από τους Άγγλους. Στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς, όπου βασανίστηκε, φυλακίστηκε 30 μήνες και μέσω αλληλογραφίας πήρε δίπλωμα αρχιτεκτονικού σχεδίου από ιδιωτική σχολή. Φύση έντονα πολιτικοποιημένη, γίνεται μέλος ιδρυτικό του ενιαίου κόμματος υπό τον Γλάφκο Κληρίδη το 1969 και υπεύθυνος του τομέα Λύσης, ενώ το 1975 έχει την ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους του ΔΣΥ.
Το 1998, με την ίδρυση του Δήμου Λύσης, στην Προσφυγιά, αναλαμβάνει δήμαρχος εκ περιτροπής μέχρι το 1991. Επανεκλέγεται δήμαρχος το 1992, το 1998, το 2001 και υπηρετεί την αυτοδιοίκηση μέχρι και το 2011. Το 2008 εκλέγεται πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών Κρατουμένου της ΕΟΚΑ της πόλης και επαρχίας Αμοχώστου. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Εξοκλησίου Αγίου Εφημιανού στον Κόρνο, πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού Παναγίας της Λύσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παναγιώτης και Ελένης Μαλή, η Παναγία της Λύσης. Έγκαμος με την Αντωνία Αντώνη Γρηγορά, εξαδέρφη του Κυπρίου ήρωα της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου, απέκτησαν τρία παιδιά, την Ελευθερία, την Κατερίνα και το Χριστάκι. Τη Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, με συγχωρείτε. Αλλάζουμε λίγο το τελετουργικό. Θα μιλήσει πρώτος ο έντιμος εκπρόσωπος, ο κυβερνητικός της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί υπάρχει μια επίγουσα υποχρέωση. Σας καλώ στο βήμα να μας απευθύνετε έναν χαιρετισμό. Επιτρέψτε μου αρχικά να αναφέρω ότι υιοθετώ το πρωτόκολλο των προσφωνήσεων, όπως έχει πριν από λίγο αναγνωστεί, και να απολογηθώ γιατί σε μερικά λεπτά θα πρέπει να φύγω για το αεροδρόμιο. Δυστυχώς το πρόγραμμα των πτήσεων αλλά και οι υποχρεώσεις που έχω αύριο στην Κύπρο δεν μου επιτρέπουν να μείνω μέχρι το τέλος μαζί σας. Με ξεχωριστή χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση να παραστώ και να χαιρετήσω τη σημερινή τελετή ανακήρυξης του πρώην Δημάρχου Λύσης Ανδρέα Τσοφιά σε επίτιμο Δημότη Κιλκής. Η τιμητική αυτή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκής αποτελεί βεβαίως ένδειξη βαθιάς εκτίμησης στον άνθρωπο Ανδρέα Τσοφιά, αλλά και ύψιστη αναγνώριση της πολυσχηδούς του δράσης, η οποία αντανακλά περήφανα στην οικογένειά του, στους συγχωριανούς του και στον κάθε Κύπριο. Η σημερινή εδώ παρουσία σας αναπόφευκτα προκαλεί συναισθηματική φόρτιση, αφού ο τόπος, ο χρόνος, τα τιμόμενα πρόσωπα, το ίδιο το γεγονός, παρουσιάζουν αλληλένδετα στοιχεία. Σε τούτα εδώ τα γεωγραφικά σύνορα, όπου κάποιοι τάχθηκαν να φυλάγουν θερμοπύλες, υπηρέτησε με περηφάνεια ο εκ των ηρωομαρτύρων της Κύπρου, ο θρυλικός Γρηγόρης Αυξεντίου από τη Λύση. Και βρισκόμαστε εδώ, Απρίλη μήνα, όπου 67 χρόνια πριν ξεκίνησε στη Μεγαλόνισο ο ωραίος εκείνος αγώνας της ΕΟΚΑ 55-59 με στόχο την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, που κατέγραψε στη διάρκεια του μεγαλειώδεις πράξεις απαράμιλου θάρρους και ηρωισμού. Το τιμόμενο πρόσωπο της σημερινής εκδήλωσης, πέραν από την κοινή καταγωγή, τη στενή οικογενειακή σχέση με τον ήρωα και την ενεργό εμπλοκή του στον αγώνα της ΕΟΚΑ, υπήρξε ανάμεσα στους προτεργάτες της αδελφοποίησης των δύο Δήμων, αλλά και εξ αυτών που συνέβαλαν στην ιδέα για την ίδρυση του ιστορικού αυτού μουσείου φυλακίου Γρηγόρης Αυξεντίου και συνέδραμαν στην υλοποίησή του. Μέσα από την ευγενική αυτή πρωτοβουλία του Δήμου Κιλκής αναδεικνύεται η δημιουργική πορεία ενός δραστήριου ανθρώπου που στη ζωή του πορεύτηκε με γνώμονα την ανιδιοτελή προσφορά στο κοινό καλό. Ενός ανθρώπου με γνήσια φιλοπατρία που έδωσε έμπραχτα το παρόν του σε όλα τα πρόσφατα ιστορικά γεγονότα της Κύπρου μας, όπως ο αγώνας της ΕΟΚΑ, οι δικοινοτικές ταραχές του 63-64, η τουρκική εισβολή του 74 και τα χρόνια στην Προσφυγιά, τα οποία αποτέλεσαν όλα σκληρές δοκιμασίες, επιδεικνύοντας πάντοτε ακλόνητο αγωνιστικό φρόνημα. Αψήφισε κινδύνους, δούλεψε σκληρά, συμπεριφέρθηκε τολμηρά και δεν υπολόγισε κόπους και θυσίες προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο που αναλάμβανε από θέσεις ευθύνης όπου ετάχθη να υπηρετεί. Καλός οικογενειάρχης, ακέραιος χαρακτήρας, δυναμικός και αποφασιστικός, πλην όμως ταπεινός και μετριόφρον, ο κύριος Τσοφιάς αποδείχθηκε ιδιαίτερα αγαπητός στα μάτια όλων όσοι τον γνώρισαν και κυρίως των συγχωριανών του, που τον ανέδειξαν πολλές φορές το αξίωμα του Δημάρχου. Με εκλογικές διαδικασίες υπηρέτησε επιπρόσθετα και σε μια σειρά άλλων υπεύθυνων θέσεων, διεκπεραιώνοντας τα καθήκοντά του με παραδειγματική συνέπεια και αφοσίωση.
Η σημερινή τελετή είμαι βέβαιος ότι γεμίζει ηθική ικανοποίηση πρωτίστως τον ίδιο και την οικογένειά του, καθώς επίσης και την αγαπημένη του κοινότητα λύσης, όπως φυσικά και ολόκληρη την Κύπρο. Επειδή οι άνθρωποι όπως ο Ανδρέας Τροφιάς, με τόσο πλούσια δράση, κίνητρο της οποίας ήταν πάντα η εθελοντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αποτελούν άξιους πρεσβευτές του τόπου μας. Καταληκτικά, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο Δημοτικό Συμβούλιο Κυλκής για την απόφασή του και κατ' επέκταση για την άρτια διοργάνωση της σημερινής τελετής ανακήρυξης του Ανδρέα Τροφιά σε επίτιμο δημότη. Θερμά συγχαρητήρια απευθύνω επίσης στον Πρόεδρο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λύσης για τη συμβολή τους στη διεξαγωγή και στην επιτυχία των διμερών εκδηλώσεων. Η αδελφική αυτή πράξη αγάπης και σεβασμού επισφραγίζει τους ακατάλητους δεσμούς των ιερών και μαρτυρικών μας τόπων. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τη βούληση για συνέχιση της στενής και αγαστής συνεργασίας αλλά και των κοινών αγώνων για διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς η οποία αντικατοπτρίζεται περίτρανα στην ελληνική μας ταυτότητα. Εκ μέρους της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας εκφράζω τη βαθύτατη εκτίμησή μας στο πρόσωπο του αγαπητού μας κύριου Ανδρέα Τροφιά, καθώς και τις πιο θερμές μας ευχές για προσωπική και οικογενειακή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πελικάνε. Καλώς το βήμα τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιώργο Γιορκαντά, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, αγαπητέ κύριε Τροφιά, έντιμε κυβερνητικέ εκπρόσωποι της Κύπρου, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά όλων όσων έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, διαχρονικά, την στενή σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους δύο Δήμους, με αφορμή την παρουσία εδώ του Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο διγενής ακρίτας της Κύπρου έζησε και αγαπήθηκε και στον ακρίτα του Κυλκής. Κι ήτανε η τύχη αυτή για τον τόπο αυτό και η αφορμή χάρη στις προσπάθειες του κυρίου Τροφιά για να δημιουργηθεί αυτή η πολύ στενή και ειλικρινής αδελφική σχέση ανάμεσα στους δύο τόπους. Και δεν είναι απλά τυπική η ομοφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ουσιαστική και βαθιά συνειδητή επιλογή να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε με την πρωτοβουλία σας και στηρίχθηκε διαχρονικά από όλες τις δημοτικές αρχές. Και νομίζω πολύ ορθά έγινε αυτό, γιατί και οι δύο Δήμοι μέσα από αυτή τη σχέση που αναπτύχθηκε έξω από την σύσφιξη των σχέσεων μπορέσανε και να αναστοχαστούν τις κοινές ιστορικές διαδρομές του ελληνισμού και του κυπριακού ελληνισμού και ταυτόχρονα να μπορούμε βλέποντας με αισιοδοξία το μέλλον να δούμε τις συνέργειες εκείνες που είναι αναγκαίες έτσι ώστε ο κυπριακός ελληνισμός να μπορέσει να διαβεί και αυτός τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να μπορέσει να περάσει σε ένα ξέφωτο το οποίο να δίνει πραγματικά το πεδίο εκείνο το αναγκαίο για την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του νησιού. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι όσοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια από την αρχή πρέπει να αισθάνονται απόλυτα δικαιωμένοι σήμερα και υποσχόμαστε κύριε Τροφιά ότι πραγματικά αυτό που ξεκινήσατε, αυτό το εγχείρημά σας, αυτό το εγχείρημα το τόσο τολμηρό όταν ξεκίνησε σίγουρα δεν είχε τη στήριξη όλων ημών, αλλά τώρα απλά έχει την απόλυτη αποδοχή, θα συνεχιστεί από όλες τις δημοτικές αρχές του Κυλκής. Γιατί το αποτύπωμα που άφησε ο διγενής ακρίτας της Κύπρου στον τόπο μας, ο Γρηγόρης Αυξεντίου στον τόπο μας, πλέον είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό, το αναδείξατε και εσείς, το ζούσε εδώ ο τόπος, δεν το ήξερε το υπόλοιπο Κυλκής, δεν το ήξερε η υπόλοιπη Ελλάδα, έχει αναδειχθεί και πλέον νομίζω ότι θα συμπορευόμαστε στο μέλλον. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.
Αξιότιμε κύριε Ανδρέα Τοφιά, με την προσήκουσα επισημότητα σας ανακοινώνω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκής, η οποία λήφθη την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκής για το νέο έτος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκής με την υπαριθμόν 12 του 22 ομόφωνη απόφασή του ανακηρύσει τον πρώην Δήμαρχο Λύσης Κύπρου κύριο Ανδρέα Τοφιά ως επίτιμο Δημότη του Δήμου Κιλκής σε ένδειξη αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς και συνδρομής του στην αδελφοποίηση του Δήμου Λύσης και του πρώην Δήμου Δοϊράνης και στην δημιουργία του Ιστορικού Μουσείου Φυλακίου Γρηγόρη Αυξεντίου στο πρώην Συνοριακό Φυλάκιο Ακρίτα. Η απονεμόμενη τιμητική διάκριση είναι η ελάχιστη ηθική ανταμοιβή στο πολυσήμαντο έργο σας, που στερέωσε με δεσμούς φιλίας και συνεργασίας τη λύση με την περιοχή της Δοϊράνης. Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεκτιμήθηκαν επίσης η συνδρομή σας στη διαφύλαξη της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μας παράδοσης, η σεμνή σας πορεία και η προσφορά σας εν γέννη στο έθνος. Επιτρέψτε μου να σας παραδώσω το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκής. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Αξιέτιμε κύριε Υπουργέ και εκπρόσωπε της ελληνικής κυβερνήσεως, έντιμη πρώην Δήμαρχε της Λύσης Ανδρέα Τοφιά, αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε του Αδελφού Δήμου Λύσης και αγαπητά μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας, αγαπητέ κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δεταλμένη και Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε Κοινοτήτων και πρώην Δήμαρχη Δοϊράνης, κύριε Ταξίαρχε, εκπρόσωπε της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκής, αξιότιμοι κύριοι και αξιότιμες κυρίες, εκπρόσωποι φορέων και κομματικών οργανώσεων, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη τιμή υποδεχόμαστε σήμερα στο Δήμο μας, στη φιλόξενη γη του Ακρίτα, τον εμπνευστή της αδελφοποίησης δύο περιοχών στις χατιές του ελληνισμού, του κατεχόμενου Δήμου Λύσης Κύπρου και του πρώην Δήμου Δοϊράνης. Καλοδεχόμαστε τον Ανδρέα Τοφιά, τον πρώην Δήμαρχο της Λύσης, με αισθήματα χαράς και απεριόριστου σεβασμού στο πρόσωπό του, εκτιμώντας το αδαμάντινο ήθος του, τη στιβαρή αυτοδιοικητική του παρουσία και τον δυναμισμό που επέδειξε για την ανάδειξη των ιδεωδών του κυπριακού ελληνισμού, πρωτοστατώντας στην προσπάθεια να γίνει κτήμα της ιστορικής γνώσης ο αγώνας της ΕΟΚΑ και η απαράμιλη ανδρεία του συμπατριώτη του Λυσιώτη Γρηγόρη Αυξεντίου. Θεματοφύλακας υψηλών ιδανικών, ο πρώην Δήμαρχος Λύσης αγωνίστηκε με πείσμα και πάθος για να διατηρηθεί άσβεστη η ιστορική μνήμη του Κύπριου υπαρχηγού του ΕΟΚΑ και η αυτοθυσία του για την ελευθερία της Κύπρου να αποτελέσει σύμβολο αντίστασης για ένα δίκαιο σκοπό και φωτεινό παράδειγμα για τις νέες γενιές. Σας ευγνωμονούμε κύριε Ανδρέα Τοφιά, γιατί ως σημειοφόρος της μεγάλης αυτής ιδέας αναζητήσατε με επιμονή τα ίχνη της παρουσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου στον ελλαδικό χώρο. Το ευλαβικό σας προσκύνημα στο συνοριακό φυλάκιο Ακρίτα, όπου υπηρέτησε την πατρίδα μας ο Αυξεντίου ως έφεδρος ανθιπολοχαγός, στάθηκε η αφορμή για να γεννηθεί και να γίνει πράξη η αδελφοποίηση του Δήμου Λύσης με τον πρώην Δήμο Δοϊράνης. Η ακτινοβόλα λάμψη αυτής της επιτυχημένης αδελφοποίησης, που συνεχίζεται από το Δήμο Κιλκής, είναι ο ίδιος ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Η προτομή του Γρηγόρη Αυξεντίου στο Ηρώ, η αδελφοποίηση των δύο περιοχών μας με ορόσημο την 9η Ιουλίου του 2003, είναι έργο του αυτοδιοικητικού άνδρα που τιμούμε σήμερα, αναγνωρίζοντας τα αγνά πατριωτικά του ανδραγαθήματα. Εσείς, σε στενή και αγαστή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας και της Κύπρου και με τις δημοτικές αρχές του τόπου μας,
δημιουργήσατε τις προϋποθέσεις για την ίδρυση του Ιστορικού Μουσείου Φυλακίου Γρηγόρης Αυξεντίου. Η ολοκλήρωση και απόδοση της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου στο Μουσείο με τον Κύπριο Αγωνιστή της Ελευθερίας να μας μιλά μέσα από τα εκθέματά του, τα προσωπικά του αντικείμενα και την ακατάβλητη δράση του αποτελεί τη δικαίωση μιας σκοπιώδους αλλά και τόσο ευγενικής επιδίωξης. Ως πιστός φρουρός της Ορθοδοξίας μας περιτυχήσατε με την προστασία της κοινής εικόνας της Παναγίας της Λύσης, του Αγίου Εφημιανού και του Αγίου Γεωργίου, η οποία υπό την ευλογία του μακαριστού Μητροπολίτη μας κ. Εμμανουήλ και του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Μεσαωρίας κ. Γρηγορίου φιλοξενείται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ακρίτα. Η φιλική σχέση που έχουμε αναπτύξει μαζί σας μας διδάσκει ότι η αδελφοσύνη, η ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα, είναι ξεχωριστή αρετή και έχει την ιδιότητα να ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και παραδόσεις. Και αυτή η ιδεαλιστική της βάση είναι που μας τροφοδοτεί με δύναμη και ενθουσιασμό προκειμένου να εμβαθύνουμε τους δεσμούς μας και να συνεργαστούμε παραγωγικά οι Δήμοι Κιλκής και Λύσης για την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών μας. Η ανακήρυξή σας σε επίτιμο Δημότη ανακλά την ύψιστη τιμή του Δήμου Κιλκής στο πρόσωπό σας και σας προάγει στην κοινωνία ως πρότυπο ήθους και πατριωτισμού. Είμαι ευτυχής που ένας άξιος άνθρωπος, ένας ικανός λειτουργός της αυτοδιοίκησης, αποκτά δικαιώματα πολιτιότητας στον τόπο μας. Αδελφέ Ανδρέα Τοφιά, σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα έχετε προσφέρει στον Ακρίτα και στη Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης και σας καλωσορίζω επισήμως πλέον ως επίτιμο Δημότη στην δεύτερη πατρίδα σας, στον Δήμο Κιλκής. Αγαπητέ αδερφέ Δήμαρχε Δημήτρη Κυριακίδη, αγαπητοί συνδημότες, κυρίες και κύριοι, με αισθήματα χαράς, συγκίνησης και περηφάνειας σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε να με ανακηρύξετε επίτιμο Δημότη του Δήμου Κιλκής και κατ' επέκταση του χωριού Ακρίτας. Η ομόφωνη απόφασή σας με τιμά ιδιαίτερα και με συγκινεί αφάνταστα. Είμαι ευτυχής που μέσα από την αδελφοποίηση γνώρισα ανθρώπους αξιόλογους, ανθρώπους που αγαπούν την Κύπρο και να κάνω φίλους αγαπητούς στην ιστορική Μακεδονία. Η σημερινή μέρα για μένα είναι από τις πιο σημαντικές στη ζωή μου και οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου ενώ ζω. Να μου επιτρέψετε να αναφέρω πως για να γίνει αυτό το έργο, το μουσείο για τον Γρηγόρη Αυξεντίου, υπήρξε απόλυτη συνεργασία από όλους τους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που γνώρισα τον μακαριστό Θεόφιλο Μπερσινίδη, τον Δημήτρη Ναϊδινίδη, τον Γεώργιο Καλπακίδη, τον Δημήτρη Σισμανίδη, πρόεδρο της Ένωσης Δήμων του Νομού Κιλκής τότε. Η συνεργασία επίσης με τον Γεώργιο Δημητριάδη, δάσκαλον από τον Ακρίτα, πρόεδρον του Δήμου Δοϊράνης τότε, και τον Κώσταν Παπακώστα, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Δοϊράνης τότε και σήμερα αντιδήμαρχο του Δήμου Κιλκής. Η συνεργασία συνεχίζεται και μετά το 2011 με τον Δήμαρχο Λύσης Σιμεών Μπαστό. Έτσι ολοκληρώθηκε το μουσείο και σήμερα μπορούν να επισκέπτονται από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και να μαθαίνουν
την ιστορία της Κύπρου. Με τον Γρηγόρη Ναυξεντίου είμαστε συγγενείς. Μπήκε και κουμπάρο στα στέφανά μου. Φίλοι μας, μας διηγόταν διάφορες ιστορίες της στρατιωτικής του ζωής για τους ανθρώπους που γνώρισε στα ελληνο-ιουγκοσλαβικά σύνορα, στο χωριό, το πόσο φιλική και φιλόξενη ήταν. Οι ιστορίες που μας διηγούταν ο Αυξεντίου ήταν πάντα τυπωμένες στη μνήμη μου. Όταν το 1991 εκλέγηκα δήμαρχος Λύσης, πρώτη μου ενέργεια ήταν να τιμηθούν οι ήρωες μας και να συσφιχτούν οι σχέσεις μας με τον Μητροπολιτικό Ελληνισμό. Μετά από πληροφορίες το 2001 ήρθα σε επικοινωνία με τον Γεώργιο Δημητριάδη από τον Ακρίτα και πρόεδρο τότε του Δημοτικού Συμβουλίου Δοϊράνης. Αντιλήφθηκα ότι γνώριζε πολλά για τον Αυξεντίου από αφηγήσεις του φίλου του ήρωα Γιάννη Τονικίδη. Το 2002, ύστερα από πρόσκληση, παρευρέθηκα στα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Αυξεντίου, εδώ στο Ακρίτα. Το 2003 έγινε η αδερφοποίηση των Δήμων μας και ακολούθησαν όλα όσα έχουν γίνει. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε και εύχομαι να είσαστε πάντα καλά και να προσφέρετε στα κοινά. Η σημερινή τελετή είναι μια προέκταση της ευχαριστηριακής τράπεζας, την οποία πριν από λίγο είχαμε την ευκαιρία να γευτούμε όλοι όσοι συμμετείχαμε στην θεία και ανέμακτη λειτουργία, όπου εκεί πρωτίστως μνημονεύσαμε τον Γρηγόριο Αυξεντίου και ευχηθήκαμε η παραναπαύσεως της ψυχής του. Μια επισφράγηση της αδελφοσύνης είναι το άγγελμα το οποίο λέγεται σε κάθε θεία ευχαριστία «Αγαπήσομεν αλλήλους», όπου εμείς που είμαστε ενωμένοι στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δηλώνουμε αυτήν την αδελφοσύνη η οποία μας ενώνει. Προέκταση αυτής της αδελφοσύνης είναι η σημερινή τελετή, η σημερινή αναγόρευσή σας σε επίτιμο δημότη ως αδελφό και συμπολίτη στην όμορφη πόλη του Κιλκής. Σας καλωσορίζω λοιπόν και εγώ ως ποιμενάρχης και Μητροπολίτης της Ιεράς Αττικής Μητροπόλεως και θα χαίρομαι πάντοτε όταν βρίσκεστε στον τόπο μας, στον τόπο σας, για να έχουμε την ευκαιρία να θυμόμαστε αλλά και να σχεδιάζουμε επόμενες δράσεις και κινήσεις μας. Συγχαρητήρια. Μου φαίνεται ότι οι προλαλήσαντες τα είπαν όλα. Εκείνο που λέμε εμείς και προσπαθούμε να περάσουμε στους Έλληνες αδερφούς μας είναι το ιδιαίτερο πρόβλημα της μικρής μας πατρίδας. Άνθρωποι σαν τον Ανδρέα Τοφιά είναι άνθρωποι που είχαν μια σημαντικότατη προσφορά στον αγώνα του κυπριακού ελληνισμού. Η προσπάθεια επιβίωσης του κυπριακού ελληνισμού συνεχίζεται για 48 τόσα χρόνια. Πρέπει να εκφράσουμε εκ μέρους όλων των Κυπρίων της Ελλάδας την αγάπη μας, τα συγχαρητήριά μας στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Κιλκής που τόσα προσφέρουν αδιάλειπτα για τον αγώνα της ιδιαίτερης πατρίδας μας, τον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση. Η τιμή που κάνατε στον Ανδρέα Τοφιά είναι τιμή και για όλους τους Κυπρίους. Τον Ανδρέα Τοφιά τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την προσφορά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπηρέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας άνθρωπος ο οποίος άνοιγε την αγκαλιά του σε όλους. Ιδιαίτερα
δεν θα ξεχάσω ποτέ, σαν νεοδιορισμένος νεαρός κτηνίατρος στην Κομμόπολη της Λύσης, ότι ο Ανδρέας Οτοφιάς ήταν από αυτούς που άνοιξε την αγκαλιά του. Σου αξίζει η τιμή που σου γίνεται, Ανδρέα Τοφιά, να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Ευχαριστούμε. Και να τελειώσω με το μήνυμά μας. Σαν Κύπροι της Ελλάδας λέμε σε όλους καθαρά και εξάστερα, σε εχθρούς και φίλους, ότι εκεί κάτω στην Κύπρο η κατοχή γίνεται, υπάρχει μια κατοχή. Και εφόσον υπάρχει κατοχή, ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ. Σεβαστό Ιερατείο, έντιμε κύριε Υπουργέ, φίλε κυβερνητικοί εκπρόσωποι της Κυπριακής Δημοκρατίας, προλάβαινε να μας φύγει, αδερφέ Δημαρχέ Δημήτρη, φίλοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκής, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Είναι η μεγάλη χαρά μας σήμερα, γιατί ο Δήμος Κιλκής τιμά ένα δικό μας άνθρωπο, τον πρώην Δήμαρχο Λύσης Ανδρέα Τοφιά, που υπηρέτησε τους Λυσιώτες για 21 χρόνια. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λύσης, συγχαίρουμε τον τιμόμενο για την ανακήρυξή του ως επίτιμο Δημότης του Κιλκής. Παράλληλα όμως, πρέπει να συγχαρούμε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκής για την πρωτοβουλία του αυτή, που φανερώνουν και την ευαισθησία τους στα θέματα και στους ανθρώπους που έχουν σχέση με την αδελφοποίηση των δύο Δήμων μας. Ο άνθρωπος, ο αγωνιστής, ο Δήμαρχος, ο παράγοντας Ανδρέας Τοφιάς για δεκαετίες πρόσφερε στα κοινά της Λύσης, αλλά και γενικότερα στα κοινά της πατρίδας. Προοδευτικός και δημιουργικός, διεκδικούσε πάντα για τη Λύση και προσπαθούσε να δώσει όλες του τις δυνάμεις για το κοινό καλό, την πρόοδο και την προκοπή των Λυσιωτών, τόσο στη Λύση όσο και από το 1974 στην Προσφυγιά, η οποία ανέτρεψε την ανέμελη ζωή στην κατεχόμενη σήμερα γενέθλια γη μας. Όμως οι Λυσιώτες, με την επιμονή και την ενεργατικότητα που τους χαρακτηρίζει, ξανάχτισαν πάνω στα ερείπια του πολέμου και σήμερα ο Δήμος μας είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προσφυγικός Δήμος της Κύπρου, με τη σκέψη στραμμένη πάντα προς την τουρκοκρατούμενη λύση και με όλες τις δραστηριότητες μας να επικεντρώνονται στο δρόμο και το δικαίωμα της επιστροφής. Κύριε Υπουργέ της Ελληνικής Κυβέρνησης, σας παρακαλώ πολύ να διαβιβάσετε στην πολιτική ηγεσία της Ελλάδας πως σε αυτή την άκρη του ελληνισμού που ονομάζεται Κύπρος, το φρόνημά μας παραμένει πάντα ψηλό, στηριζόμενοι και αναμένοντας από τη Μητρόπολη του ελληνισμού. Αγαπητέ μας Ανδρέα Τοφιά, σε συγχαίρουμε για την τιμητική αυτή επιλογή, η οποία τιμά και τη γενέτειρά σου Λύση. Να σε πάντα καλά, με υγεία και δύναμη.